Μία εκ των παλαιότερων μονών της Παλαιστίνης είναι η Ιεραμονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, η οποία εκτίστη το 455 από τον ίδιο τον Άγιο Γεράσιμο. Ο Άγιος Γεράσιμος κατήγε το εκ των μύρων της Λυκίας. Υπήρξε σπουδαία μορφή του μοναχισμού της Παλαιστίνης, συνδυάζουν των αναχωρητικών με των κοινοβιακών μοναχισμών. Η Μονή είναι εκτισμένη στην νοτιοανατολική κοιλάδα της Ιερίχους. Πλησίον αυτού είναι το ακριβές σημείο του ποταμού Ιορδάνου, όπου ευαπτίστη ο Χριστός, και είναι νεκρά θάλασσα, εις το μέρος όπου ευρίσκονται οι αρχαίες πόλεις Σόδομα και Γόμορα. Η Μονή είναι εκτισμένη 400 περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Τη βόρεια πλευρά της καταλαμβάνει μεγαλοπρεπής τρίκλητη βασιλική μετρούλου, κοσμημένη με ωραιότατες τοιχογραφίες και τιμάται επ' ονόματι του Αγίου Γερασίμου. Έχει δύο παρεκκλήσια, το δεξιόν του Αγίου Ευθυμίου και το αριστερό των Αγίων Ζωσιμά και Μαρίας Αιγυπτίας, η οποία έζησε για 47 χρόνια στα βάθη της ερήμου, ασκουμένη και γενωμένη υπόδειγμα μετανοίας. Όλος ο εσωτερικός διάκοσμος του Καθολικού είναι του 12ου αιώνα. Κάτω από το Καθολικό, στον πρώτο όροφο, ευρίσκεται μικρότερος ναός, αφιερωμένος εις την φυγήν εις την Αίγυπτον της Αγίας Οικογενείας εξαιτίας του Ηρώδου. Σύμφωνα με την παράδοση, στη θέση αυτή ήταν το σπήλαιο όπου εστάθηκε και φιλοξενήθη η Παναγία με τον Χριστό Βρέφος και τον Άγιο Ιωσήφ. Το γεγονός της διαμονής της Παναγίας στο χώρο της Μονής επιβεβαιώνεται από το ιστορικό που αναφέρει ότι όταν οι ιδωλολάτρες κάτοικοι της περιοχής αντίξαν την Παρθένο, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκαν από την ομορφιά της που την παρομοίασαν με την Πέρδικα, που στα αραβικά λέγεται Ντέρ Χάτζιλα, ονομασία που μνημονεύεται μέχρι σήμερα. Με την εισβολή των Περσών το 614 η Μονή κατεστράφη και δεν επανεκτίστη παρά μόνον στα σαρχάς του 9ου αιώνα. Η σημερινή Μονή ανοικοδομήθη επάνω στα ερείπια μιας άλλης Μονής γνωστής ως Λαύρας του Καλαμόνος, η οποία ιδρύθηκε από αναχωρητές μοναχούς στους χρόνους της Αγίας Ελένης και θεωρείται η αρχαιότερη Μονή της Παλαιστίνης. Ένας από τους πολλούς μοναχούς της Λαύρας του Καλαμόνος ήταν και ο Άγιος Σάββας πριν ιδρύσει τη δική του Λαύρα. Η Λαύρα εξακολούθη να κατοικείται μέχρι το 12ο αιώνα, όταν επισκευάστη από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό. Επάνω στα ερείπια της Μονής εκτίστη τον 19ο αιώνα η σημερινή Μονή του Αγίου Γερασίμου. Ο Όσιος Γεράσιμος σε νεαρή ηλικία, παρασυρώμενος από τους οπαδούς του αιρετικού ψευδοπατριάρχη Θεοδοσίου, φανατικού μονοφυσίτου, ασπάστηκε την αίρεση των μονοφυσίτων. Οι μονοφυσίτες δεν παραδέχονται ότι στο πρόσωπο του Χριστού έχουν ενωθεί η θεία και η ανθρώπινη φύση, ατρέπτος, ασυγχύτος, αχωρίστος και αδιαιρέτος, αλλά ισχυρίζονται ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση του και επομένως ο Χριστός έχει μόνο μία φύση. Γρήγορα όμως ο Όσιος Γεράσιμος κατάλαβε το λάθος του, επειδή ήταν άνθρωπος με καλή προαίρεση και ταπεινό φρόνημα. Είχε την καλή συνήθεια να επισκέπτεται και να συμβουλεύεται για τα πνευματικά θέματα αγιασμένους ανθρώπους. Έτσι επισκέφτηκε τον Άγιο Ευθύμιο που ασκήτευε στην έρημο του Ρουβά και διδάχθηκε την αλήθεια για τις δύο φύσεις του Χριστού, οπότε κατάλαβε το λάθος του
και επέστρεψε πάλι στην εκκλησία. Στη συνέχεια, εκάρι το 451 μετά Χριστόν, μοναχός στην έρημο του Ιορδάνου, όπου ασκήθηκε στην ησυχία. Αργότερα όμως, συγκεντρώθηκαν γύρω του πολλοί μοναχοί, οι οποίοι ζητούσαν τη φωτισμένη καθοδήγησή του και ίδρυσε κοινοβιακή μονή κοντά στην πόλη Βαϊθαγλά. Ο Όσιος Γεράσιμος ήταν αυστηρός, αλλά μόνο στον εαυτό του. Στους άλλους ήταν ευπροσίγορος και επίοικης. Έτρωγε λίγο όσο χρειαζόταν για να συντηρείται στη ζωή και κοιμόταν επίσης πολύ λίγο. Δίδασκε μάλιστα ότι όποιος θέλει να ζήσει περισσότερο πρέπει να κοιμάται λιγότερο, διότι ο πολύς ύπνος κάνει το σώμα τρυφηρό και επομένως ανίσχυρο στους κόπους και ευάλωτο στις ασθένειες. Η διδασκαλία του Οσίου Γερασίμου για τον ύπνο είναι ουσιαστικά λόγος για την άσκηση. Με τον περιορισμό του ύπνου και την εγκράτεια, συνηθίζει η σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, να υποτάσσεται στο πνεύμα. Με την άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, ιδίως με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ο νους συγκεντρώνεται στο χώρο της καρδιάς, που είναι η φυσική του θέση και αποκτά αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Τόσο πολύ απέκτησε την οικείωση προς το Θεό ο Όσιος Γεράσιμος και προστάτευσε το κατοικώνα και καθομοίωση των Αγίων, ώστε δάμασε και τα άγρια θρία και έκανε πολλά θαύματα. Κάποια μέρα, ενώ ο Άγιος περπατούσε στην όχθη του ποταμού Ιορδάνη, συναντήθηκε με ένα λιοντάρι. Μόλις το θερίο τον αντίκρισε, άρχισε να βρυχάται με παρακλητικό τρόπο και ανασηκώνει με δυσκολία το ένα του πόδι. Ένα μυτερό κομμάτι καλαμιού είχε μπηχθεί στο πόδι του, με αποτέλεσμα αυτό να πρεστεί και να γεμίσει πίον, ώστε να μην μπορεί να περπατήσει από τους πόνους. Όταν ο γέροντας είδε τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν το λιοντάρι, το λυπήθηκε. Αφού το πλησίασε, κάθισε σε μία πέτρα, πήρε το πόδι του λιονταριού και το εξέτασε προσεκτικά. Το έσκισε με ένα σουγιά, έβγαλε το καλάμι με πολλά υγρά και πίον και καθάρισε καλά την πληγή. Μετά την έδεσε καλά με ένα πανί και έδιωξε το λιοντάρι. Αυτό όμως δεν έφευγε. Αφού θεραπεύτηκε, έμεινε κοντά στον Άγιο και τον βοηθούσε στα διακονήματα. Μεταξύ άλλων, εκτελούσε και το διακόνημα να βόσκει ένα γάιδαρο όπου έφερε νερό στον Όσιο. Μια φορά δε, επέρασαν από εκεί μερικοί πραγματευτές και βλέποντας τον γάιδαρο μοναχών, τον έκλεψαν διότι το λιοντάρι κοιμάτο και δεν το αντιλήφθηκε. Επειδή ο Όσιος υποπτεύθηκε ότι το λιοντάρι έφαγε το γαϊδουράκι, το τιμώρησε να μεταφέρει εκείνο το νερό. Ώσπου μία μέρα, όταν ξαναπέρασαν οι έμποροι από το ίδιο σημείο, το λιοντάρι αναγνώρισε το κλεμμένο γαϊδουράκι και το επέστρεψε σώο στον Όσιο. Εκείνος τότε, αφού κατάλαβε το λάθος του, απάλλαξε το λιοντάρι από το έργο του και το άφησε ελεύθερο. Τότε το λιοντάρι, αφού έκλεινε την κεφαλή του, σαν να αποχαιρετούσε το γέροντα, έφυγε στην ερημιά. Κάθε εβδομάδα όμως, ερχόταν μια φορά και προσκυνούσε το γέροντα. Όταν απέθανε ο γέροντας, ήλθε πάλι το λιοντάρι, κατά τη συνήθειά του, και ζήτη να προσκυνήσει τον γέροντα. Επειδή όμως δεν τον έβρισκε, εφαίνεται να λυπείται και να αγανακτεί. Τότε, ένας μαθητής του γέροντα έφερε το λιοντάρι στον τάφο του και τότε ο Λέων, αφού έβγαλε μεγάλο βρεχυθμό από τον υπερβολικό πόνο λόγω της μεγάλης αγάπης που είχε για το γέροντα, έπεσε πάνω στο τάφο και εξέπνευσε. Έτσι ο Θεός δοξάζει, τους δοξάζοντας Αυτόν εις τη ζωή τους.
ο Όσιος εκοιμήθη στις 4 Μαρτίου του έτους 475, σε ηλικία περίπου 100 ετών, μετά από σκληρούς αγώνες και μεγάλη προσφορά στο μοναχισμό. Της ερήμου οικείτερας και των ακροθυνίων και αγγελικής πολιτείας αναδέδειξε εσωπτρών του Πνεύματος διέγλη λαμπρινθείς γεράσιμε ως Υιον καλονί. Δια τούτο θεραπεύεις δια πάντως τους πίστη εκβόντας εί. Δόξα το δευοκούτης ίσχυν, δόξα τος εστέφανος αντί, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η αγάπη.